Καλημέρα, καλημέρα που λέει και ένας γνωστός μου. Σήμερα είχα τα κιάφια μου από πολύ πρωί. Ήμουν ψημένος για εκδρομή. Υπήρχε βέβαια ένα μικρό προβληματάκι. Πώς είναι όταν ταξιδεύεις με αεροπλάνα και έχεις συχνά πυκνά κενά αέρος? Εγώ μπορεί να ταξιδεύω με το αμάξι, αλλά έχω συχνά πυκνά κενά στο στομάχι. Η Εγνατία οδός τώρα είναι άλλος δρόμος. Πιο άνετος, πεθαίνεις. Αν δεν πληρώναμε για κανένα δυο φορές διόδια, θα ήταν πολύ καλύτερα, πιστέψτε με. Έτσι δεν είναι? Όπου κούτρα με τα μούτρα. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη για τη σημερινή εκπομπή. Καστοριά, ερχόμαστε! Μου είχαν πει τώρα να στρίψουμε από την έξοδο για Άργος Ορεστικό και θα το συναντούσαμε μπροστά μας το δεσπηλιό. Έλα, Γουντή. Πάμε να σου δείξω που μέναν οι προϊστορικοί Καστοριανοί 5.500 χρόνια πριν. Δες τα σπιτάκια? Θα το δικό σου είναι κάπως. Ω, και πόρτα ασφαλείας, φίλες και φίλοι. Α, είναι ένα στούντιο, ενιαίος χώρος. Βλέπουμε έχει την κουζινούλα, έχει και τζάκι. Πάρα πολύ καλή κατασκευή. Καμιά 6.000 χρόνια πριν. Το σφυρί. Έτσι ήταν τα σφυριά παλιά. Και νοικιάζεται. Και στην άλλη πλευρά της λίμνης βλέπετε την πανέμορφη Καστοριά. Ο οικισμός ανακαλύφθηκε τυχαία το 1932. Τη χρονιά εκείνη η στάθμη του νερού έπεσε τόσο πολύ που φανερώθηκαν στην επιφάνεια εκατοντάδες ξύλινοι πάσαλοι. Είναι ένας χώρος που έγινε για να μας δώσει μία εικόνα ενός οικισμού της νεολιθικής εποχής του 5.800 π.Χ. ο οποίος είχε κτιστεί εδώ στις όχθες της λίμνης της Καστοριάς. Βλέπετε τη λίμνη, παιδιά? Μπράβο, παιδιά. Μάσαμε λιμναίο οικισμό, γιατί οι κάτοικοι έκτιζαν τα σπίτια τους στην αρχή πάνω από τα ρηχά νερά της λίμνης, πάνω σε ξύλινες βάσεις. Γιατί εδώ ήταν η τροφή. Το νερό είναι πηγή ζωής, πηγή τροφής. Ο χώρος που γίνονται οι ανασκαφές είναι η θέση νησί. Απέναντί μας, φαίνεται. Εντάξει, παιδιά, καταλάβατε? Το πιστεύετε ότι ζήλαψα τα παιδιά? Οι σχολικές εκδρομές ήταν πάντα το αγαπημένο μου μάθημα στο σχολείο. Παραλίγο να παρατήσω το συνεργείο και να μπω στο πούλμα να φύγω μαζί τους. Δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε και τη δική μας σελφή. Κάθε φορά που μας δίνει την ευκαιρία, είναι πραγματικά κάτι το ανεπανάληπτο για μένα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε όταν με το καλό έρθετε και εσείς στην Καστοριά, θα είναι να πάτε στο δεσπηλιό. Το δεύτερο, να κάνετε βόλτα στη λίμνη με το καραβάκι. Η Καστοριά είναι χτισμένη πάνω σε μια χερσόνησο που χώνεται μέσα στη λίμνη.
Εντυπωσιάστηκα όταν έμαθα ότι παλαιότερα το νερό κάλυπτε γύρω-γύρω την ξερά και στην ουσία η Καστοριά ήταν ένα νησί μέσα σε λίμνη. Η παραλία της λίμνης είναι, θα λέγαμε, η κοσμική πλευρά της. Εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα καφέ και τα εστιατόρια της πόλης. Ο Γιώργος είναι ο καπετάνιος, παιδιά. Καλημέρα για μένα, γεια σου Δημήτρη. Έρχονται πολλά σχολεία να πούμε στη λίμνη, έτσι για βολτούλα. Έρχονται πολλά σχολεία και τώρα, ειδικά που είναι και οι σχολικές εκδρομές επίκαιρες, έρχονται πολλά σχολεία και γενικά έρχεται τουρισμός από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Από το εξωτερικό? Έρχονται από Γαλλία, από Ιταλία, από όλη την Ευρώπη. Σοβαρά, αλήθεια. Η Καστοριά έχει γίνει πλέον προορισμός. Είναι δηλαδή, μπορεί να είναι μια μικρή επαρχιακή πόλη, αλλά έχει μακρόχρονη ιστορία και είναι και πανέμορφη. Συστήνω σε όλους να επισκεφτούν την Καστοριά, να κάνουν βόλτα με το καραβάκι μας, να δουν τα μνημεία της πόλης και σας εγγυώμαι ότι θα μείνετε ευχαριστημένοι. Καλώς ορίσατε στην Ορεστιάδα. Όχι την πόλη, τη λίμνη Ορεστιάδα. Στην πόλη της Καστοριάς. Το βάθος της λίμνης φτάνει τα 15 μέτρα. Και κάποιες ημέρες μέσα στον χρόνο, η λίμνη που βλέπετε παγώνει σε σημείο που μπορείς να περπατήσεις επάνω. Στο φανταστικό παραλιακό δρόμο τώρα που είναι σκεπασμένος με πλατάνια, συχνάζουν οι θαμώνες της νότιας παραλίας, δηλαδή οι πελεκάνοι και οι ψαράδες. Τυχεροί οι ψαράδες εδώ. Μπορεί στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε τάμα για να σταυρώσουμε ψάρι και όχι καμιά γαλότσα, στην Καστοριά όμως δεν έχουν καμία ανάγκη. Πιστέψτε με. Η λίμνη είναι η δεύτερη πιο πλούσια σε ψάρια της χώρας. Όπα, εδώ τσιμπάει. Τώρα μόλις ήρθα. Τι είναι αυτό που ρίχνεις μέσα? Αυτό είναι διχτάκι, ας πούμε, για να βγάλω τσιρουνάκια για δόλμα για τα μεγάλα. Α, πρώτα βγάζουμε το δόλμα και μετά. Ναι, βέβαια. Ναι. Για ρίξτε το να το δω κι εγώ. Ξέρετε, και εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολύ κόσμο που πηγαίνει κάτω στην παραλία και πετάει έτσι καλά, για να περάσει και η ώρα πολλές φορές, όχι για να φάει. Δεν είναι μόνο αυτό. Άμα κάνει σπίτι, μάλλον και με τη γυναίκα, κατάλαβες. Έλα. Α, έγινε δουλίτσα. Έχει ο μπάρμπας. Έγινε δουλίτσα. Σπαρταρά, οι φίλες και φίλοι, το ψαράκι. Αυτά είναι ηλιόψαρα, λέγουν. Ηλιόψαρα. Ηλιόψαρα, ναι. Τρώγονται. Αν τρώγονται, λέει. Ναι. Τέτοια ψάρια ούτε ο Μάρχης δεν τρώει. Πάρε δρόμο, βλέπετε, πάρε δρόμο. Πολύ ωραία εκπομπή, την κάνει ένας παιδαράς. Ναι, ρε, βλέπω συνέχεια. Ναι. Τον παιδαρά, τον ξέρετε? Εξαποστάσιο. Εξαποστάσιο. Άμα βγάλετε κανένα χταπόδι, να με πείτε. Όχι, χταπόδι δεν έχει εδώ. Δεν έχει. Α, να μην λέει ψέματα. Πολλοί έρχονται εδώ, λέει, επειδή μανούν με τη γυναίκα στο σπίτι. Ηρεμία. Το παν. Ναι. Η Καλμάρη, ηρεμή εδώ. Είναι γαλινεύει, πώ να το. Έχουμε και αντιπάλους, έτσι. Ναι, ναι. Πιο καλή ψαράδε αυτή. Ναι. Το πρώτο μας θύμα. Κοίταξε, κοίταξε κάθε φορά. Ναι. Λίγο πιο κάτω είχα ραντεβού με τον Φίλιππο, ο οποίος ασχολείται με τον αερομοντελισμό. Μου υποσχέθηκε ότι θα δω την Καστοριά με ένα άλλο μάτι. Για να δούμε λοιπόν. Watch me fly.
Όταν ζεις σε μια μικρή πόλη, δεν ξοδεύεις τον χρόνο σου σε μετακινήσεις και ανούσια πράγματα. Έχεις την πολυτέλεια να ασχοληθείς με το χόμπι που σου αρέσει. Άρα, Καστοριανή, πόσο σας ζηλεύω. Φίλιππε, πώς είναι η ζωή εδώ στην Καστοριά? Πάρα πολύ καλή. Μου αρέσει. Πολύ νεολαία είδα. Έχει. Πολλούς ξένους. Έχει. Πολύ, πολύ νεολαία. Πάρα πολύ κόσμο από, και από εξωτερικό και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τουρίστες. Πάρα πολλοί τουρίστες. Κάθε μέρα, όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Μου αρέσει η ζωή στην Καστοριά. Έχει πολλά πράγματα να κάνεις. Ειδικά με αυτούς που ασχολούνται με τη φύση και με άλλες εξορμήσεις. Δεν θα έλεγα ότι θα ήθελα να ζήσω κάπου αλλού. Αν και να πούμε ότι έχεις σπουδάσει στο Λονδίνο και παρόλα αυτά. Ναι, έχω σπουδάσει στο Λονδίνο. Στην Καστοριά να ζήσεις. Αλλά μου άρεσε πιο πολύ στην Καστοριά. Είναι ένα χόμπι που μου αρέσει πάρα πολύ, περισσότερο από όλα τα άλλα που κάνω. Ασχολούμαι και επαγγελματικά με αυτό. Και ξεχνιέσαι κιόλας. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι πηγαίνεις σε διάφορα ωραία μέρη, σε διάφορα ωραία τοπία. Στα πιο ωραία. Το σηκώνεις. Σηκώνουμε το όχημα, βγάζουμε τα βίντεο που θέλουμε, μπορούμε να δούμε καλύτερα τα πράγματα τα οποία δεν έχει δει ο υπόλοιπος κόσμος. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε σε ένα βουνό και να το δούμε όπως δεν το έχει δει κανένας άλλος. Είσαι ωραίος, Φιλίππε, γιατί τα βλέπεις από ψηλού. Έχεις τη δική σου ματιά. Κάνοντας like στο Πάρε Δρόμο TV Show, μπορείτε να παρακολουθήσετε τις προηγούμενες εκπομπές μας, καθώς επίσης να δείτε και αποκλειστικές φωτογραφίες από τα γυρίσματά μας. Μπορεί τόση ώρα να σας μιλάω για τη λίμνη, αλλά μην νομίζετε ότι αυτό μόνο είναι το δυνατό σημείο της Καστοριάς. Για παράδειγμα, υπάρχει και η συνοικία Ντολτσό, με τα παλιά αρχοντικά της. Μπαίνεις να κάνεις βόλτα και χαζεύεις. Ξεχνάς πραγματικά να βγεις. Η πόλη είναι γεμάτη βυζαντινά μνημεία. Μόνο οι εκκλησίες της είναι πάνω από 60 στον αριθμό. Για να τις επισκεφτείς όλες, θες κανένα μήνα. Δεν χτυπάει η καμπάνα. Πέρα από την πλάκα πάντως, η πόλη φαίνεται ότι ήταν παλαιότερα πάμπλουτη και κοσμοπολίτικη. Ο λόγος, μα φυσικά, το εμπόριο Γούνας. Μόλις ήρθαμε σε ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής γούνας εδώ στην Καστοριά. Ο Νίκος είναι ιδιοκτήτης του πολύ μικρού χώρου εδώ και δεύτερης γενιάς γουνοποιός. Γουναράς. Σωστά. Πώς είναι το σωστό? Γουνοποιός. Εδώ είναι το πρώτο στάδιο παραγωγής γούνας. Καθώς τα δέρματα έχουν το βρει στο δεψίο. Εδώ γίνεται η ιδεολογία των δερμάτων, χρωματισμός. Από εδώ θα δούμε το τέντεμα των δερμάτων και το κάρφωμα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί παίρνει καλύτερη μορφή στη γούνα μετά. Γίνεται και πιο μεγάλο το δέρμα. Αλλά έχουμε λιγότερα δέρματα στη γούνα. Συμφέρει δηλαδή να το τεντώνουμε. Τεντώστε καλά, όσο πιο καλά μπορείτε. Νίκο, τι γίνεται εδώ?
Εδώ γίνεται το ξύρισμα του δέρματος, αν χρειάζεται, στο εσωτερικό. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Ναι. Ισιώνει τρίχα. Ισιώνει, γυαλίζει, καθαρίζει. Εδώ είναι το ψυγείο. Πάμε. Έχει σαλάμι, κασέρι, τίποτα να τσιμπήσουμε. Έχει πάρα πολλά βιζόν. Εδώ είναι που συντηρούμε την πρώτη μας ύλη. Εδώ είναι η μηχανική που γίνεται το ράψιμο της γούνας. Πόσα χρόνια ασχολείστε, Νίκο, η οικογένειά σου με τη γούνα? Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, την ξεκίνησε ο πατέρας μου πριν από 40 περίπου χρόνια. Ράβε ξύλινο, ράβε ξύλινο, δουλειά να μην σου λείπει. Ναι, παίρνεις ράβες, μου λέει ο Φάνης. Εμείς μοντάρουμε. Μοντάρετε, μοντάρουμε, θα σας πάρουμε για μοντέρ στο κανάλι. Πολύ ωραία, γιατί όχι. Σε τι κατάσταση είστε? Στο σταμάτωμα. Καρφώνεται πάνω στο σχέδιο, στο μοντέλο. Πάνω στο πατρόλ. Σταμάτωμα κάνεις τώρα, ε. Ναι, ναι. Άμα θα βλέπεις. Δεν με παίρνετε και εμένα να κάνω κανένα μεροκαματάκι, γιατί είστε σαν και δεν με βλέπω καλά. Στην αρχή μπορείς να κάνεις το σταμάτωμα. Έχεις μαζέψει όλη την νεολαία εδώ μέσα, έτσι? Λάζερε, πόσο γνώρισε? 32. 32, ξανά διαρρώτηση. Και έρχεσαι εδώ πέρα κάθε μέρα? Κάθε μέρα το ωράριό μας, το μεροκάματό μας. Ζούμε από αυτό. Δουλίτσα, δουλίτσα. Αυτό θέλουμε όλοι. Κοίτα με καλά, γιατί σε λίγες μέρες θα με ξαναδείς. Με βλέπω να έρχομαι εδώ πέρα μόνιμος. Σε πάρω μαθητή. Ναι, τώρα είμαι έτοιμος για ρεπορτάζ. Είναι δυνατόν. Πάμε, συνεχίζουμε. Μου είπαν ότι έχουν ράματα για τη γούνα μου και με φέρανε εδώ. Σε βάλανε και μια γούνα, ναι. Αλλά τι θέλει. Φήμες λένε ότι φοδράρετε. Ναι, έτσι είναι. Γεια σας, κυρία Λέκα. Τι κάνετε, φοδράρετε? Φοδράρουμε. Στο τελικό στάδιο. Στο τελικό στάδιο, πριν τη βάλω εγώ και φύγω. Έτσι ακριβώς. Αν ξεκινούσα πρώτα από εσάς, θα ήσασταν οι πρώτοι. Καλώς ήρθατε στην Καστοριά. Να στείλουμε κι εμείς χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Η ποδηλατάδα δίπλα στη λίμνη είναι άλλο ένα πράγμα που πραγματικά μπορείτε να κάνετε με το καλό όταν έρθετε στην Καστοριά. Πιστέψτε με! Η αίσθηση που έχεις κάνοντας το γύρο της λίμνης είναι το καλύτερο αγχολητικό. Αν δεν είστε αθλητικοί τύποι, μην ανησυχείτε. Υπάρχουν και ποδήλατα με συνοδηγό. Εσείς κάνετε την παλαβή και αφήνετε τον συνοδηγό να τραβάει κουμπί. Και κάπως έτσι όμορφα πρέπει να περνάτε τη μέρα σας εδώ, ναι, Γιάννη. Είναι πολύ ωραία διαδρομή να κάνεις με ποδήλατο. Είναι ο γύρος της λίμνης, η οποία διαδρομή είναι μια απίστευτη διαδρομή. 10 χιλιόμετρα, ναι, με ποδήλατο. Με αυτό κάνεις μια απλή τουριστική βόλτα σε αυτό το κομμάτι με τον Ντολτσό ή λίγο πιο μετά και πίσω. Αυτά είναι τα τετράτροφα. Yellow bike λέγονται. Yellow bike. Ναι. Επίσης μπορούμε να προσφέρουμε και mountain bike. Διοργανώνουμε κάποιες εκδρομές, πηγαίνουμε στα βουνά. Τις καλύτερες βόλτες εδώ στην Καστοριά με ποδήλατο, ο Γιάννης. Εγγύηση.
πέρα από μια ωραία βόλτα, το ποδήλατο προσφέρεται και για γυμναστική. Εκτός από αερόβια γυμναστική που είναι δηλαδή, νομίζω ότι βοηθάει στο να βγάζει ο εγκέφαλός σου, βγάζει μια παιδικότητα, βοηθάει και το τοπίο και έτσι αδειάζει ο εγκέφαλός σου, σε ξεκουράζει δηλαδή. Νεολαία έρχεται, σε βρίσκει να κάνει εκδρομές, να κάνει βολτούλες. Ναι, η νεολαία έρχεται, κάνει ποδήλατο, αλλά η νεολαία πιο πολύ κάνει downhill ποδήλατο, δηλαδή είναι πιο πολύ της αδρεναλίνης. Βουνά, κατεβαίνει μονοπάτια. Εγώ δεν είμαι Γιάννη για downhill, εγώ είμαι για εδώ. Ένα τέτοιο, τέσσερις ρόδες, αν μπορεί να έχει 8, ακόμα καλύτερα. Και εγώ για αστική ποδηλασία. Ναι. Η ώρα περνούσε και βράδιαζε. Έπρεπε σιγά σιγά να φύγω και δεν είχα κάνει ούτε τα μισά από αυτά που προγραμμάτισα στην Καστοριά. Όταν μια πόλη σε κάνει να θέλεις να επιστρέψεις, τότε σημαίνει ότι σε κέρδισε. Άρε Καστοριά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Κάνοντας like στο Πάρε Δρόμο TV Show, μπορείτε να παρακολουθήσετε τις προηγούμενες εκπομπές μας, καθώς επίσης να δείτε και αποκλειστικές φωτογραφίες από τα γυρίσματά μας.